Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα, τελευταία μέρα της εβδομάδος, Παρασκευή και 14 του Σεπτέμβρη 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, εκπομπή, όπως κάθε μέρα έτσι και σημερινή, για όλα τα θέματα που αφορούν τον Ηρακλή. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Μπατζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Καβαδίας, με τον Μπιλάρα θα πάμε παρέα και τις πενιές του, του έχω κάνει ειδική παραγγελία σήμερα, έτσι Μπίλη μου, έτσι. Και με τα δικά σας μηνύματα μέχρι και τις 8, 8 και κάτι ψηλά. Στο, όσον αφορά τον τρόπο επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, το mail μας, το ανοίγω τώρα και σας περιμένω για τα δικά σας σχόλια, για τις δικές σας ερωτήσεις, για ό,τι θέλετε να γράψετε, να ρωτήσετε. Χρόνια πολλά, να πούμε σε όσους και όσες γιορτάζουν. Μεγάλη γιορτή σήμερα, Σταύρος Κόλκας, που θα του δώσουμε τη σκητάλη αργότερα για την εκπομπή του Χρόνια του Πολλά, να είναι γερός. Άλλον έχουμε εδώ. Σταύρο. Κύριος Σταύρος Πετρακόπουλος, εξαιρετικός, τον πήρα σήμερα τηλέφωνο, μιλήσαμε εκτός αέρα και μου είπε, φυσικά όλα αυτά απ' έξω τα ξέρει, ότι το 1981, σαν σήμερα του Σταυρού δηλαδή, είναι από τις Κυριακές που θυμάται, είχε πέσει Κυριακή τότε, το 14 Σεπτέμβρη, το 81, και ο Ηρακλής είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό Βόλου με 3-1, πριν πολλά χρόνια. Πόσα είναι, 30 φεύγει. Ναι. Ρίξε την πενιά, ρε Μπίλη. Μετά τις χθεσινές εξελίξεις και το OK της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού προς τον Τόμ Παπαδόπουλο, αργότερα ακούσαμε τον κύριο Καραντώνη, τον κύριο Στάθη Καραντώνη, που θα αποτελεί εκτός απρόπτου ο νέος πρόεδρος του ΠΑΕ Ηρακλής. Ήρθαν στην Θεσσαλονίκη, έκανα και τις πρώτες επαφές και τις πρώτες συναντήσεις. Έχουν και άλλες να κάνουν. Κατά βάση πιθανότητα, ο Δεκρέβη θα είναι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Καραντώνης θα μείνει αρκετό χρονικό διάστημα, όπως μας είπε. Και αυτό που απομένει πλέον είναι να μάθουμε και τα μέλη του ΔΣ που θα μπουν στη νέα ΠΑΕ από εδώ και στο εξής. Όσον αφορά τον κύριο Σορούρ, θυμάστε πριν λίγες μέρες, όταν υπήρχε αυτή η μάχη εισαγωγικά Παπαδόπουλος ή Σορούρ, Σορούρ ή Παπαδόπουλος, που το πετάξαμε έτσι εδώ στην εκπομπή μεταξύ σοβαρού και αστείου, το πώς θα ήταν, πώς ωραίο θα ήταν αυτά τα 320 χιλιάρικα, 321 για την ακρίβεια, να τα έβαζε ή στο μπάσκετ ή στο βόλεϊ. Ειδικά στο βόλεϊ αυτό το ποσό θα ήταν, πάμε για πρωτάθλημα. Και να που αυτό που έτσι σκεφτήκαμε φωναχτά και το μοιραστήκαμε μαζί σας, έχει γίνει πράξη και είχα την ευκαιρία κατά διάρκεια της ημέρας να επικοινωνήσω εκτός αέρα με τον πρόεδρο του μπασκετικού Ηρακλή, με τον κύριο Θόδωρο Δρακόπουλο, ο οποίος όντως μου επιβεβαίωσε ότι κατά τη διάρκεια της χθεσινής και προχθεσινής ημέρας δέχθηκε τηλεφώνημα από τον ίδιο τον Καρίμ Σαλάχ Σορούρ. Ο Σορούρ ζήτησε προφανώς το τηλέφωνο του Θόδωρου Δρακόπουλου, επικοινώνησε μαζί του, συζητήθηκαν και για άλλα πράγματα που τους ενώνουν επαγγελματικά και οι δύο με φάρμακα ασχολούνται, φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά και το ενδεχόμενο συνεργασίας των δύο πλευρών για τον μπάσκετ. Έχει κλειστεί ήδη ραντεβού, από κοντά ραντεβού για συνάντηση είτε στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη σε 12-13 περίπου μέρες από τώρα, όταν και ο Σορούρ θα βρεθεί στην Ελλάδα. Γιατί εχθές εν τέλει δεν βρέθηκε, έστειλε μόνο δικηγόρους. Ο ίδιος δηλώνει σοκαρισμένος από το ότι οι δικηγόροι δεν τα κατάφεραν. Δεν τα παρατά όμως, γιατί είπε ότι θα ξαναπάει στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σε 2 εβδομάδες, αλλά αυτή τη φορά θα πάει για το μπάσκετ. Δεν ξέρω αν κάνει και κάποια συνάντηση για το βόλεϊ. Συνάντηση πάντως ήδη έχει δρομολογηθεί μεταξύ του Σορούρ και του Δρακόπουλου. Εδώ να τονίσουμε βέβαια ότι τα δεδομένα για τον Αιγύπτιο είναι τελείως διαφορετικά σε μπάσκετ και σε βόλεϊ. Γιατί στο ποδόσφαιρο ξέρεις ότι μιλάμε για μια επένδυση που μπορεί κάποια στιγμή να βγάλεις και λεφτά. Στο μπάσκετ και στο βόλεϊ δεν ξέρω πόσες είναι οι ομάδες ή πόσες είναι οι παράγοντες ή πόσες είναι οι επενδυτές που δεν βάζουν μόνο, βγάζουν κιόλας. Από ότι βλέπουμε, τουλάχιστον στην Ελλάδα και στα δύο αυτά αθλήματα, όποιος βάζει λεφτά, μόνο βάζει.
Δεν έχω ακούσει κάποιον να βγάζει και να έχει κέρδος. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση βέβαια, απλά την αφήνουμε έτσι στο τραπέζι να αιωρείται. Τώρα που μιλάμε, ο κύριος Τόμ Παπαδόπουλος μαζί με τον κύριο Καραδόνη βρίσκονται στα γραφεία της ΠΑΕ Ηρακλής. Συνάντηση με τα μέλη της διοίκησης και με το ιδρυτικό σωματείο. Τρέχουν τα πράγματα. Θέλει ο κύριος Παπαδόπουλος μέχρι να επιστρέψει ξανά, γιατί η βάση του είναι η Αμερική και η Φιλαδέλφια, να τρέξει, να προχωρήσει όσα περισσότερα γίνονται και όσα περισσότερα έχει να διευθετήσει. Ναι, μεν θα αφήσει εδώ τον κύριο Γκαραντώνη, αλλά και αυτός θέλει να, όπως είπα νωρίτερα, να τρέξει πολλά. Λογικό είναι, είναι πλέον ο νέος μεγαλομέτοχος της ΠΑΕ και να διαβάσουμε και τη χθεσινοβραδινή βγήκε αργά η ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού τμήματος. Ναι, οκ. Okay. Κάτι για το Facebook. Εντάξει, μπίλη μου. Okay. Λοιπόν, να διαβάσω εγώ την ανακοίνωση του ποδοσφαιρικού Ηρακλή χθες την βραδινή. Η Διοικούσα Επιτροπή του Ποδοσφαιρικού Τμήματος είναι στην ευχάριστη θέση να εκδώσει μία από τις πιο ευχάριστες ανακοινώσεις από τότε που ανέλαβε το δύσκολο έργο να βάλει τον Ηρακλή στο δρόμο του με μόνη στήριξη τον κόσμο του. Μετά το τέλος της συνεδρίασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, είναι στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσει τον Ηρακλή μας, τον νέο μεγαλομέτωχο της ομάδος, κύριο Τόμ Παπαδόπουλο. Στον κύριο Παπαδόπουλο ευχόμαστε υγεία και δύναμη, καθώς το έργο που αναλαμβάνει μόνο εύκολο δεν είναι. Το μεγαλείο του Ηρακλή είναι τέτοιο που θα χρειαστεί όλη του τη διάθεση και την αμέριστη στήριξη όλων μας. Τα μέλη της Διοικούσης Επιτροπής, καθώς και όλοι οι άνθρωποι του Ποδοσφαιρικού Τμήματος, θα είμαστε δίπλα στο νέο μεγαλομέτωχο της ομάδος για ό,τι χρειαστεί. Για έναν Ηρακλή αυτόνομο και δυνατό, όπως η ιστορία του προστάζει, όπως τον ονειρεύονται όλοι όσοι έχουν τον ημίθεο χαραγμένο στην καρδιά τους. Αυτή είναι η χθεσινοβραδινή ανακοίνωση του Ποδοσφαιρικού Τμήματος. Πλέον θα σταματήσουμε σε λίγες μέρες να λέμε ποδοσφαιρικό τμήμα, γιατί θα μιλάμε για ΠΑΕ Ηρακλής. Ο Μπάμπης από τη Βιρμανία ή αλλιώς Μιανμάρ που μου γράφει. Ακόμα χρωστάς φωτογραφία, Μπάμπη, έτσι. Εγώ βλέπεις είμαι καλός μαζί σου. Απαντάω σε όλες τις ερωτήσεις. Εσύ μια φωτογραφία δεν μας έστειλες να δούμε πώς είναι εκεί. Όχι από το Google, μια δική σου που να είσαι εκεί. Τώρα λέει που έχει τελειώσει το ζήτημα, πρέπει να μας πεις την άποψή σου για τον Καρύμ. Πώς είναι δυνατόν να μην έχει πλήρη φάκελο. Πιστεύεις ότι το έκανε μόνο για προβολή. Μήπως παράτησε την υπόθεση επειδή φαινόταν ότι έχει γύρει πλάστικα υπέρ του Τόμ Παπ. Για να μην ακούγεται και τα μπινελίκια. Λοιπόν, ο Μαυράιτα αυτός. Ήταν αναγκαστική αυτή η παρένθεση που είχαμε στην εκπομπή μας με το περίπτερο του Άρη στην έκθεση. Την Τρίτη ήταν η ποδοσφαιρική ομάδα του Ηρακλή. Εκεί θυμίζουμε. Φίλε μου Μπάμπη, έχει κάνει ο ίδιος ο Σορούρ δηλώσεις. Οπότε ο ίδιος απαντά σε αυτά που μου λες. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω για ποιο λόγο δεν είχε πλήρη φάκελο. Δεν μπορώ να ξέρω αν το έκανε μόνο για προβολή. Ο ίδιος είπε ότι είναι απογοητευμένος γιατί περίμενε ότι όλα θα πάνε καλά. Σέβομαι την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Θα κάνουμε τις απαραίτητες κινήσεις ώστε σε 2 εβδομάδες να πάρουμε άδεια. Θέλει τώρα να εμπλακεί με τον μπάσκετ. Και έχει κανονίσει ήδη ραντεβού με τον Δρακόπουλο. Αυτή είναι η άποψή μου. Η καταγραφή ουσιαστικά είναι η άποψή μου. Για να έχω άποψη για κάτι πρέπει να τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Τον Σορούρ δεν τον γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Ούτε τους δικηγόρους του τους γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Γι' αυτό και κάνω καταγραφή των όσων έχουν γίνει ή δεν έχουν γίνει. Το αν τώρα τα παράτησε επειδή η υπόθεση φαινόταν να γέρνει υπέρ του Τόμ Παπαδόπουλου, και αυτό είναι κάτι που μόνο ο ίδιος ο Σορούρ το ξέρει, αλλά δεν το είπε. Δεν το έχει δηλώσει κάτι τέτοιο. Το μόνο που δήλωσε είναι ότι σοκαρίστηκε που δεν πέρασε και που έλειπαν έγγραφα. Και κατά κάποιο τρόπο τα έβαλε και με τους δικηγόρους του. Αυτό. Από χθες πάντως το μεσημέρι έχω αφουγκραστεί την χαρά του κόσμου. Τη χαρά ότι αποκτά επενδυτή, τη χαρά ότι αποκτά μεγαλομέτοχο. Βέβαια όλοι όσοι έχουν και έχουμε χαρά χρειάζεται, το ξαναλέω για ακόμη μια φορά, μπορεί να γίνομαι κουραστικός και συγγνώμη γι' αυτό, να είμαστε προσεκτικοί, να είμαστε σοβαροί, να είμαστε επιφυλακτικοί, γιατί όχι, και να είμαστε σε σχέση με άλλες περιπτώσεις ελεκτικοί και πάνω απ' όλα προσγειωμένοι. Προσγειωμένοι υπό ποια έννοια?
Με το καλό θα βάλει τα ωραία του λεφτά και η ομάδα θα πάει τρένο και θα ανέβει κατηγορία. Δεν χρειάζεται να μας πιάσει πανζουρλισμός, γιατί πρέπει να το δούμε και την δεύτερη χρονιά και την τρίτη χρονιά και την τέταρτη χρονιά. Δεν χρειάζεται να κρίνουμε κάποιον από τον πρώτο μήνα ή από τον πρώτο χρόνο με την επιτυχία του ή την αποτυχία του, την προώρη. Πρέπει να βάλουμε στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας έννοιες όπως η σταθερότητα, για παράδειγμα. Όπως η φερεγγιότητα, για παράδειγμα. Όπως η εμπιστοσύνη, για παράδειγμα. Και μετά θα έρθει και η αλήθεια, θα έρθουν και όλα. Γιατί αν δεν μπουν επιτέλους αυτά, πάλι θα τρέχουμε και δεν θα φτάνουν. Και ευχόμαστε ο Τόμ Παπαδόπουλος με όλη μας την καρδιά, πραγματικά, του ευχόμαστε να είναι διαφορετικός. Και να μας κάνει μετά από κάποια χρόνια, όχι μετά από κάποιους μήνες, μετά από κάποια χρόνια να πίνουμε νερό στο όνομά του, σαν αυτό που έχω εδώ στο ποτηράκι μου τώρα, και να λέμε μπράβο του, άφησε πίσω έργο, έκανε τον Ηρακλή μεγάλο. Αυτό θέλουμε. Αλλά για να φτάσουμε μέχρι εκεί, πρέπει δυστυχώς να περιμένουμε. Και να μην παρασυρθούμε ούτε από το πρόωρο κακό, ούτε από το πρόωρο καλό. Και όπως και να έχει, να είμαστε κοντά, ειδικά η οικογένεια του Ηρακλή που αποφασίζει με τους όποιους ελεκτικούς μηχανισμούς θα υπάρχουν, κοντά για να αποφύγουμε αρνητικές εκπλήξεις. Δεν λέω ότι θα υπάρξουν, προς Θεού, αλλά αν υπάρξουν, να είμαστε έτοιμοι να τις αντιμετωπίσουμε. Καλησπέρα στο φίλο το Σπύρο, γεια σου Γιώργο από την Κιανόλευκη Ξάνθη. Γεια σου Σπύρο μου, χαιρετισμού στην Κιανόλευκη Ξάνθη. Ξέρουμε πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα? Μάλλον 29. Μάλλον 29. Μπίλι, τι ακούμε από κάτω? Μπίλι, κάτι ακούω από κάτω. Κάτι ακούω από κάτω. Κάτι άκουγα από κάτω που τώρα δεν το ακούω. Λοιπόν, το ξέρουμε πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα, φίλε μου Σπύρο, είπαμε 29 Σεπτεμβρίου ή πρώτη εβδομάδα του Οκτώβρη. Ξέρουμε πότε αρχίζουν οι όμιλοι στο κύπελλο? Όχι, δεν μας έχουν ενημερώσει ακόμα. Και τέλος, ο Κλέιτον μεθαύριο θα παίξει? Το θεωρώ δύσκολο. Τώρα με δύο προπονήσεις, τρεις, να παίξει, το θεωρώ λίγο δύσκολο. 4:30, Κυριακή. Ζωντανή μετάδοση από το Λίμπερο 107,4 σε περιγραφή του Σπύρου Χρυσικόπουλου από το Ελπάσο της Καλλιθέας. Εθνικός Πειραιά Ηρακλής, θυμίζουμε, είναι νοκάουτ παιχνίδι κυπέλου. Φυσικά ο Ηρακλής θέλει την πρόκριση. Ελπίζουμε στην κανονική διάρκεια, μην έχουμε έτσι απογευματιάτικα Κυριακής άγχη, γιατί σε διαφορετική περίπτωση θα πάει σε παράταση, και αν όχι και στην παράταση θα πάει και στα πέναλτι. FM και ενώ το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526 blueliberopapakiyahoo.gr. Αναγκαστικά θα πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θέλω να πιστεύω ότι σε λίγο, με το που θα επιστρέψουμε, θα έχουμε την ποδοσφαιρική συζήτηση, παύλα συνέντευξη, που έχουμε προγραμματίσει από το πρωί, αλλά προς το παρόν ακόμα δεν έχει γίνει πράξη. Τρέφουμε εδώ στην... γράψτε το χαρτί, Μπίλι. Όλα όμως. Όλα. Τρώμαξα και εγώ, ρε. Πω. Επιστρέφουμε στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4. Εδώ στην εκπομπή μας. Είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα μέχρι και τώρα που μιλάμε. Συνάντηση, παύλα, συνέλευση μετόχων. Και για το και δεν μπορούμε να έχουμε ένα τηλεφωνικό θέμα, μια συνέντευξη που είχαμε προετοιμάσει, ελπίζουμε μέχρι... Αλλιώς θα πάει από εβδομάδα αναγκαστικά, καθώς ακολουθεί Σαββατοκύριακο. Είναι η πρώτη ουσιαστικά συνάντηση του κυρίου Τόμ Παπαδόπουλου με την διοικούσα επιτροπή, που μέχρι πρότινος και ακόμα και τώρα βρίσκεται στην ομάδα. Άλλωστε... αυτό μας έλεγε ο κύριος Καραντώνης χθες, ότι το πρώτο μέλημά τους είναι, από τη στιγμή που πήρανε το OK και το 100% των μετοχών, να πάρουν και το χρήσμα μέσω και της συνέλευσης των μετόχων. Πέρα
από τις μετοχές που έχει με το ποσό που έχει βάλει 321.000 ευρώ ο κύριος Τόν Παπαδόπουλος. Υπάρχουν και κάποιες ακόμα, όπως σας είχαμε πει και τις προηγούμενες μέρες, οι λεγόμενοι μικρομέτοχοι, μέτοχοι θυμίζω, μπορούσαν να γίνουν μόνο αποκλειστικά τα μέλη του Ιδρυτικού Σωματείου, που μπορεί για παράδειγμα κάποιος να βάλει 50 ευρώ και να πάρει μια μετοχή. Δεν είναι τρελά τα νούμερα. Και επαναλαμβάνω, για το 10% θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα άλλο τμήμα πέρα του ποδοσφαιρικού για να πάει αυτόματα το 10% στο Ιδρυτικό Σωματείο. Τούτη την ώρα λοιπόν στη Μίκρα είναι ο κύριος Τόν Παπαδόπουλος. Εφόσον έχουμε κάτι μέχρι το τέλος εκπομπής, θα το μεταφέρουμε, ελπίζω, και μια συνέντευξη που πάει λίγο πίσω χρονικά. Ήδη έχει γίνει κρούση από την πλευρά και του κυρίου Καραντώνη και του κυρίου Παπαδόπουλου προς κάποια μέλη της μέχρι πρώτη διοίκησης του ποδοσφαιρικού Ηρακλή να παραμείνουν και να μπουν στο νέο ΔΣ. Έχουν βέβαια και κάποια δικά τους στελέχη στο μυαλό τους για να τα τοποθετήσουν, να υπάρχει κανονικά το νέο διοικητικό σχήμα. Δεν ξέρουμε ακόμα από πόσα μέλη θα αποτελείται, θα το μάθουμε από Δευτέρα προφανώς. Για το παιχνίδι τώρα της Κυριακής δεν έχουμε αποστολή. Περιμένουμε να γίνει γνωστή. Όχι, Νατάσα, το τμήμα πινκ-πονκ δεν υπάρχει. Την καλησπέρα μου. Απαντάω στο μήνυμά σου. Καλησπέρα στη φίλη την Νατάσα που μας ακούει καθημερινά και την ευχαριστώ. Εδώ και από πέρυσι δεν υπάρχει το τμήμα. Επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι για το παιχνίδι περιμένουμε την αποστολή κατά πάσα πιθανότητα αύριο, γιατί αύριο η ομάδα θα ταξιδέψει. Ποιος? Σε λίγο μπορεί να βγάλω. Λοιπόν, πάει και αυτό. Κάνουμε τις συνεννοήσεις μας. Έλεγα λοιπόν ότι θα περιμένουμε αύριο κατά πάσα πιθανότητα, γιατί αύριο η ομάδα θα πετάξει για την Αθήνα για να παίξει την Κυριακή στο El Paso με την Καλυθέα και κλεισμένο των θυρών, το μάτς του κυπέλου με τον Εθνικό, να μάθουμε αποστολή ποιοι θα είναι από την ομάδα. Λοιπόν, όσον αφορά το μπάσκετ, πέρα από την εξέλιξη που είναι μια είδηση, έτσι, ότι ο κύριος Ορούρ επικοινώνησε με τον κύριο Δρακόπουλο και σε 12-13 μέρες θα γίνει ραντεβού, είτε Θεσσαλονίκη είτε Αθήνα, γιατί ενδιαφέρεται και θα ξαναπάει σε 2 εβδομάδες, που αναλαμβάνω, ο Αιγύπτιος επιχειρηματίας στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, να καταθέσει αυτά που δεν κατέθεσε χθες η πλευρά των νομικών του. Στο μπάσκετ η προετοιμασία συνεχίζεται, αλλά δυστυχώς χωρίς φιλικό παιχνίδι, και έτσι θα πάει απευθείας στο μάτς κυπέλου Τετάρτης 19 του μηνός με αντίπαλο τον νικητή ζευγαριού Ερμίλα Γκαδά Στρατώνη. Θα πάει κατευθείαν χωρίς νέο φιλικό λόγω κολλήματος διαιτητών. Την Κυριακή ματαιώθηκε ο προγραμματισμένος αγώνας με τον Κολοσσό στην Καρδίτσα. Θα ήταν ένα πολύ δυνατό τεστ για την ομάδα του Λευτέρη Χατζηκυριακίδη. Δεν θα γίνει αυτό πράξη. Οπότε την επόμενη Τετάρτη ο Ηρακλής θα παίξει κατευθείαν χωρίς επίσημο φιλικό, να έχει προηγηθεί στο παιχνίδι κυπέλου. Δυστυχώς, λόγω της συνάντησης που υπάρχει σε εξέλιξη στα γραφεία της ΠΑΕ στη Μίκρα, δεν είναι εφικτό να έχουμε την συνέντευξη ενδιαφέρουσα, νομίζω, που είχαμε προγραμματίσει. Οπότε 10 λεπτά έχουν απομείνει. Ας τα εκμεταλλευτούμε, ας τα εκμεταλλευτείτε, ας τα πούμε λίγο. Να ακούσω τα σχόλιά σας και για τις χθεσινές και σημερινές εξελίξεις. 23-10-287-38, 6-9-45-287-38. Όποιος θέλει, έτσι, να κλείσουμε μαζί την Παρασκευή και να πάμε παρέα στο Σαββατοκύριακο. Να μην ξεχνάμε, έχουμε και παιχνίδι να μας περιμένει. Στο βόλιο η ομάδα χθες έδωσε το πρώτο φιλικό τεστ. Εύκολο παιχνίδι ήταν, ένα χαλάρωμα κατά κάποιο τρόπο. Στην Κατερίνη, 25-12, 26-24, 25-12. Πήρε και ένα τέταρτο σετ, 25-14, παίξανε και ένα ακόμα. Απέναντι στον Πιερικό Αρχέλα, ομάδα Α2 κατηγορία, ένα παιχνίδι φιλανθρωπικού
χαρακτήρα, που μάλιστα η διοίκηση του Πιερικού Αρχέλαου βράβευσε τον Ηρακλή για την προσφορά του στο ελληνικό βόλεϊ. Βρέθηκαν εκεί και τα παιδιά από τη Μέρινα Κατερίνης, βγάζοντας φωτογραφίες μαζί με την ομάδα. Ωραίο ήταν αυτό που έγινε. Στο πρώτο σετ η ομάδα αγωνίστηκε βασική. Στα επόμενα ο κύριος Ορφανός τους δοκίμασε όλους. Ο Λάμπης ο Παπαλιούτας ξεκουράστηκε, έμεινε εκτός. Έπαιξε κανονικά ο Αντώνης ο Μπουράκης. Ο Ορφανός είπε ότι ήταν το πρώτο φιλικό της ομάδος, ένα φιλικό φιλανθρωπικού χαρακτήρα. Στο παιχνίδι συμμετείχαν όλα τα παιδιά. Προσωπικά είμαι πολύ ευχαριστημένος από την πορεία, συγγνώμη, του παιχνιδιού. Επόμενο φιλικό στις 7, η πρώτη ουσιαστικά παρουσίαση της ομάδος ενώπιον του κόσμου, την ερχόμενη Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Κατσάνιο Ηρακλής Χάνθ. Θα είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για τον κόσμο να βρεθεί, να γεμίσει το Κατσάνιο και να δει την ομάδα να παίζει, να βγάλει έτσι και τις πρώτες φωτογραφίες και τα πρώτα συμπεράσματα, αν και αυτό το φιλικό είναι πάλι με ομάδα Α2. Αργότερα θα ακολουθήσουν τα δυνατά τεστ και με το τουρνουά που θα γίνει στην Πάτρα, με Πάτρα, Σύρο κτλ. Και με το τουρνουά που θα γίνει στο Κόσοβο με ομάδες από τα Βαλκάνια. Παραλαμβάνω, όποιος θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή μπορεί να το κάνει, και ο φίλος που πήρε νωρίτερα. Απλά περιμέναμε να δούμε αν θα έχουμε τη συνέντευξή μας ή όχι. 2310-287-38, 6945-287-38. Όποιος θέλει να μας πει μια καλησπέρα, να κάνει το σχόλιο του μέχρι το τέλος της εκπομπής μας. Έχουμε ένα δεκάλεπτο μπροστά μας. Παρακαλώ, καλησπέρα. Έλα, Γιώργο. Ω, καλώς τον. Άντε, ρε. Χρόνια πολλά. Να τον καλωσορίσουμε τον πρόεδρο του καινούριο. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, κύριε Σταύρο. Ναι. Να είσαι γερός, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς. Ευχαριστώ. Αλλά χαμήλωσε ή κλείστο, γιατί ακούω και εμένα, ακούω και εσένα. Καλά, ρε, έγινε, το κλείνω. Όχι το λοιπόν, τηλέφωνο, το ραδιόφωνο. Μπράβο. Ναι, να τον χαιρόμαστε. Εσένα να χαιρόμαστε. Ναι, εντάξει, εγώ εντάξει. Ο Τόμ δεν γιορτάζει, εσύ γιορτάζει. Τώρα, άκου τώρα. Ακούω, ό,τι θες. Θέλω ναι. Μόνο να είναι ειλικρινής, να λέει αλήθειες. Γιατί εμείς οι φίλαθλοι του Ηρακλή είμαστε ταλαιπωρημένοι πολύ και δεν αντέχουμε άλλο. Τον παρακαλώ πολύ. Μ' ακούς? Σ' ακούω, σ' ακούω. Δεν σε διακόπτω. Σ' ακούω. Αυτά. Να είναι ειλικρινής και να μην έχουμε όπως ήρθαν τα άλλα μόγια και μας κοροϊδεύουν. Άμα έχουμε σαν εσένα κόσμο που ακολουθεί και παίρνει τα διαρκείας, δεν φοβάμαι τίποτα. Ναι, σαν εμένα, εντάξει, αλλά και θέλω να κάνω και μια πρόσκληση. Να κάνεις ό,τι θες. Να σηκωθείτε όλοι οι Ηρακλειδείς από τους καναπέδες σας, να έρθείτε εκεί, να ενισχύσουμε την ομάδα και να ζωντανέψετε λίγο, να μην κοιμάστε στους καναπέδες, να βλέπετε τηλεόραση. Ειδικά τα μεσημέρια τους παίρνει εύκολο ύπνος. Τους παίρνει ύπνο. Oh. Όλοι έχουν γεράσει. Όλοι έχουν γίνει με κλειστά μάτια. Κοίτα, Γιώργο. Έλα. Και το στρες λίγο. Σε δίνει λίγο την καρδιά, σε βάζει φωτιά. Σε δίνει δύναμη. Βέβαια. Θέλει και λίγο στρες. Λίγο αδρεναλίνη. Ναι, αδρεναλίνη. Ναι. Με το πόσο είσαι τώρα, 75 έκλεισες? Όχι ρε, 80 είμαι. 80 είσαι. 80, ναι. Όπου εγώ στο 75 έχω μείνει ακόμα. Okay. Γερός να είσαι, κύριε Σταύρο. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να σε έχεις θέσει καλά. Άντε. Χρόνια σου πολλά, χρόνια σου πολλά. Χαιρετίσματα και από εδώ, από τις γυναίκες έχεις εδώ. Επίσης, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Ευχαριστώ στη Ματούλα. Καλό βράδυ σας, με στο χώρι, το μπλε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Φιλάκια. Και εγώ. Τι αγάπες είναι αυτές, Σταύρος Σαμακάς, τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή. Πολλές φορές σε αυτή την ηλικία που ακούσατε, το ασβεστοχώρι καφτατζόγλιο το κάνει με τα πόδια. Έτσι, γιατί γουστάρει. Δεν θέλει να παραμάξει, θέλει να πάει με τα πόδια. Και παίρνει φυσικά σε όλα τα τμήματα διαρκείας. Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ. Α, ναι. Ακούς. Ναι. Έλα, καλησπέρα. Τώρα ναι. Χαίρετε. Ναι. Ακούω, καλά. Ακούω καθαρά. Με ακούς, εγώ είμαι. Ναι, εσείς. Ναι. Εντάξει. Καλώς όρισε ο καινούριος μας μεγαλομέτοχος, με το καλό, αρκεί να πραγματοποιηθούν όλα ό,τι ελπίζουμε. Μακάρι. Και να φανεί συνεπής. Μακάρι, ναι. Αυτό θέλουμε. Σταθερότητα θέλουμε, ναι, αυτή τη φορά. Αυτό θέλουμε. Μήπως θα κάνεις πικά στην Κυριακή εσύ? Όχι. Από την Καλυθέα. Όχι, δεν θα είμαι. Θα είναι ο συνάδελφος ο Σπύρος ο Χρυσικόπουλος. Ναι.
Ποιος θα κάνει, ο? Ένας συνάδελφος. Ένας συνάδελφος. Α, συνάδελφος άλλος. Μάλιστα. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι, αλλά είναι και τηλεοπτικό από ό,τι ξέρω. Είναι και τηλεοπτικό, ναι. Στο Κοσμοτέ Σπορ 7 και στο Λίμπερο 107,4. Κανονικά όλο το παιχνίδι θα το περιγράψουμε. Έγινε. Να είστε καλά. Λέξη. Σε αναμονή της αποστολής, αν μπορέσεις, προλάβεις. Δεν ξέρω αν θα βγει σήμερα, μάλλον αύριο θα βγει. Α, μπορεί να γίνει αύριο. Αύριο πετάει η ομάδα για Αθήνα. Ναι, ναι, ναι. Να είστε καλά. Χαιρετώ, να καλό βράδυ, καλά. Ευχαριστώ πολύ που καλέσατε. Να είστε καλά. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Καλώς την. Θα μιλήσω και θα το πεθώ και εγώ σχετικά με την αίσια, θέλω να πιστεύω, κατάληξη. Βρήκαμε επενδυτή. Ο άνθρωπος μέχρι τώρα, για επιφυλάξεις έχουμε όλοι με αυτό που έχουμε πάθει. Ό,τι έχει πει το έχει υλοποιήσει. Οπότε μιλάμε για ένα πρώτο δείγμα θετικό. Ο κύριος Φούρου πάλι, από την άλλη πλευρά, είχε τόσο χρονικό διάστημα, 2-3 μήνες να ετοιμαστεί και δεν ξέρω, λίγο, όλους έκανε σφάλματα, αυτό μου, εμένα μου θύμισε από Παναζάκη και τώρα το ακούω ότι θέλει να εξυπλωθεί στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Προσωπικά φοβάμαι γιατί δεν μου φαίνεται αξιόπιστες και σοβαρές κινήσεις αυτές του λουρά του μέχρι, με βάση αυτά που έχουμε δει. Πρέπει να στηρίξουμε φυσικά την ομάδα, ναι. Να πάρει ο καθένας είτε διαρκεία είτε ομονωμένο, ό,τι μπορεί τέλος πάντων, και να πάει στο γήπεδο. Και όπου μπορεί, έτσι, και ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Ναι, σε όλα τα αθλήματα όπου μπορεί. Ξέρουμε ότι οι εποχές είναι δύσκολες και όσο μπορεί ο καθένας. Πολύ. Γιατί ο Ηρακλής, πέρα από αγάπη, άμα το πάρουμε και πιο πλατιά, είναι και η καλύτερη ψυχολογία για εμάς που τον αγαπάμε. Όπως το είπε ο παππούς, ο κύριος Σταύρος νωρίτερα, χρειάζεται και λίγο στρες στη ζωή μας. Και ο Ηρακλής μας το προσφέρει απλόχερα. Από την καιρό που κινηθήκαμε. Έτσι ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ. Να πάω και σε δύο φίλους που περιμένουν. Να είσαι καλά. Έγινε. Με καλό, το καλό δηλαδή. Καλό βράδυ σου εύχομαι. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, καλή. Λοιπόν, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε, έλα. Ορίστε. Εγώ είμαι. Τι ορίστε, μωρέ. Χίλια χρόνια Ηρακλής γήπεδο στο Ηρακλή. Ήρθε η ώρα να δω και γήπεδο. Από τον ένα πιτσιρικά στον άλλο πάω. Όπου το ακροατήριό μου είναι όλο μπόμπιρες είναι το ακροατήριό μου. Από το 80 του εορτάζοντας το 85 πήγαμε τώρα. Έτσι έχω πάει. Σε λίγο 86, σε κατά μήνα μπαίνουν στα 86. Σταμάτα μωρέ, βιάζεις να μεγαλώσεις. Σταμάτα. Αφού είμαι μικρός, τι να κάνω. Τι έγινε, εσύ δεν πας καλά έτσι, δεν πρέπει να πηγαίνεις καθόλου καλά. Γιατί? Γιατί δεν έχεις τίποτα άλλο να κάνεις, παίρνεις το λεωφορείο και έρχεσαι μόνο και μόνο για να δεις την ομάδα στο περίπτερο και ξαναπηγαίνεις Νάουσα μετά. Καλά κάνω. Πρέπει να έχεις πυρετό, Ένα σιδεράκλης. και να φανταστείς ότι από την εποχή του Μητυλινέου, ναι. Πρώτη φορά κατέβησε ο Ηρακλής φάκελο και πέρασε με την πρώτη αέρα. Όσον αφορά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι. Και άλλοι την έχουν πάρει με την πρώτη. Δική μας. Ναι, ναι. Δική μας. Ναι. Πρώην μεγαλομέτωχη. Πρώην μεγαλομέτωχη. Α, πρώην μεγαλομέτωχη. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ εκείνο που ξέρω είναι ότι γελάσαμε τώρα. Χαρήκαμε. Τα έκανε τώρα. Όλα πολύ γρήγορα. Αυτό του το αναγνωρίζουμε. Ναι. Δεν το συζητάμε. Α, μπράβο. Ό,τι είπε το έκανε. Τι θα του έλεγες, εσύ του Τόμ, τι θα του έλεγες τώρα, μας άκουγε. Εγώ τώρα εκείνο που θα έλεγα είναι τους φιλάθλους του Ηρακλή, ναι. Όλοι κοντά στην ομάδα. Ο άνθρωπος αυτός θέλει να δει και λίγο την όρεξη τη δική μας. Γιατί αυτός απέδειξε ότι έχει όρεξη. Εκείνο που είπε ότι δίνω τα, ξέρω εγώ πόσα στην αρχή, 60-80 χιλιάρια, πόσο είναι και αν δεν πάρω τον Ηρακλή δεν με ενδιαφέρει. Έχει βάλει μια κατοστάρα περίπου, ναι. Α, μπράβο. Εκείνο λέει πολλά για μένα. Εγώ παππού μου ξέρεις τι σκέφτηκα χθες. Σκέφτηκα το εξής, ναι. Ότι θα βρεθεί κάποια στιγμή με τους ανθρώπους του Ηρακλή που ήδη από το απόγευμα είναι μαζεμένοι στη Μίκρα και συζητάνε. Κάποια στιγμή θα ρωτήσει, ρε παλικάρια εδώ πόσα διαρκείας έχετε δώσει. Δεν θα ρωτήσει, θα ρωτήσει. Θα ρωτήσει. Δεν θα πρέπει να ακούσει ένα καλό νούμερο. Πρέπει, γι' αυτό λέω, αυτό τονίζω. Και να πάψουν να είμαστε μόνο κανένα παιδάκι. Να βάλουμε και λίγο το χεράκι στην τσέπη, να πηγαίνουμε και λίγο στο γήπεδο. Να σου πω, τώρα που μου στέλνει μήνυμα και ο αδερφός Σιμών Στέφανος Σωτηρόπουλος το βράδυ, θα τον πάρεις ή θα το. Τηλέφωνο εννοώ. Ή θα τον αφήσεις μόνο του. Έχω καιρό να τον πάρω. Τον ακούω. Γιατί θέλει και αυτός να βγάλει κανένα λυκόπουλο, κανένα πρόσκοπο σαν εσένα μικρό. Ναι, θα τον πάρω.
Τον ακούω πάντως κάθε Παρασκευή, αυτό είναι σίγουρο. Α, τον ακούσε. Ε, πάρτε να τον πεις κανένα γεια. Ναι, ναι. Στέφανε, γεια σου, Στέφανε. Τέλεια χρόνια, Ηρακλής, ναι, δεν ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε. Ίσως, να δούμε και ένα γήπεδάκι έτσι. Έχεις καμιά είδηση, τίποτα, μας κρύβεις κάτι? Δεν ξέρω, αλλά βλέπω αυτός ο άνθρωπος είναι πολύ... το αψιοσβήσε. Α, εντάξει. Μπαμ, μπαμ. Άντε να δούμε. Άντε να δούμε, παππού μου αγαπημένε. Φιλιά πολλά. Φιλιά πολλά. Φιλιά χαρά, στην γεια. Να σε καλά, να σε καλά. Έχουμε έναν ακόμα. Έχουμε έναν ακόμα. Παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι, γεια σας. Ηρακλάρα από Βέρεια. Γεια σου, παλικάρι μου. Το όνομά σου. Φίλιππος. Γεια σου, ρε Φίλιππε. Ηρακλάρα, και πέρσι πήγα στο γήπεδο με τον πατέρα μου. Πόσο χρόνο είσαι? 13. Ωρε μπάγκα μου εσύ. 13, ασχολούμαι από το 2014, έδω το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τον Ιανουάριο που παίξαμε, ναι, και είχαμε 20.000 κόσμο. Αυτά είναι. Μακάρι να έχουμε και τόσο και του χρόνου. Και φέτος. Πας σε όλα, πας και μπάσκετ βόλεϊ ή μόνο ο μπαμπάς που σε πάει, μόνο ποδόσφαιρο? Παντού πάω. Άρα αγόρι μου εσύ. Θα πάρω και διαρκείας τώρα. Γερός να είσαι, γερός να είσαι. Βάστα γερά. Γεια σου παλικάρι μου, γεια σου παλικάρι μου. Τι ωραίο ήταν αυτό, τι ωραίο παλικάράκι ήταν αυτό. Λοιπόν, έχουμε άλλον μπίλι. Να κλείσουμε δηλαδή. Όπα, κάτσε, έχω μήνυμα. Να δώσεις χαιρετίσματα στον παππού και από μένα, Γιώργο, καλημέρα, χίλια χρόνια Ηρακλής, λέει ο Θόδωρος από το USA που μας ακούει πιστά, άλλος αγαπημένος, εκεί στην Αμερική. Εχθές από πού μας άκουγε να δεις, κάτσε μου το έγραψε. Πού είναι? Denver, Colorado. Αυτά είναι. Ο Τόμ Παπαδόπουλος είναι Φιλαδέλφια 76ers. Διαφωνούμε λίγο γιατί εμείς είμαστε Boston Celtics και εγώ και ο Στέφανος Σωτηρόπουλος έχουμε πολλούς Κέλτες εδώ στο ραδιόφωνο. Τον Στέφανο θα τον ακούσετε κανονικά το βράδυ στις 12 με την παρέα του, τη Στέλλα, το Διονύση και όλοι εδώ θα τα πείτε ωραία μέχρι αργά το βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την ωραία παρένθεση στο τέλος, το δεκάλεπτο. Ήταν πολύ όμορφο και η συμμετοχή σας και ειδικά ο πιτσιρικάς. Τελικά ακούσαμε τρεις πιτσιρικάδες σήμερα. Τον 80χρονο Κυρσταύρο, γερός να είναι, χρόνια του πολλά. Τον 85χρονο παππού μας από την Άουσα και τον 13χρονο στο τέλος. Και όλους τους υπόλοιπους που πήρατε, μπήκατε στον κόπο και επικοινωνήσατε με την εκπομπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα το ξανακάνουμε. Και τις επόμενες μέρες. Είναι απίστευτη η φωτογραφία που έχει βγάλει. Καλησπέρα, Μάνο μου. Καλησπέρα, Μάνο μου. Έχω δύο Μάνους. Ο Μάνος και ο Μάνος. Ο ένας από τους δύο μου στείλε μήνυμα, αλλά και οι δύο ακούνε, να είναι καλά. Έχει φοβερή φωτογραφία ο Κλίντι που εχθές μας μίλησε. Αυτό το βραζιλιάνικο που λένε από την Κοίμπρα εκεί. Είναι Φόλα Ιντερνασιονάλ, μου τα είπε αυτά. Είναι άρρωστος με το ποδόσφαιρο και το βλέπω καφτατζόγλιο κάθε Κυριακή. Και πάμε να πάρει και πρωτάθλημα international στη Βραζιλία, παρένθεση. Και βγήκε χθες και σήμερα μια φοβερή φωτογραφία με τον μπλουζάκι, το Χατσπαναγί Lego που κυκλοφορεί από το Ira Store και είναι εκπληκτικό όποιος θέλει να πάει να το προμηθευτεί από το Κατσάνι, από την μπουτίκ εκεί. Και το μπλουζάκι είναι ίδιο με αυτόν. Όσον αφορά την κόμη, τα μαλλιά, είναι ίδιος. Σαν να φοράει τον εαυτό του είναι. Φοβερό. Φοβερό, γερός να είναι ο Κλίντι, που θα ενσωματωθεί και αυτός πλέον με τις προπονήσεις. Και στον Σταύρο του Σαμακά και σε όλους τους Σταύρους τα χαιρετίσματα του φίλου του Θόδωρου από την Αμερική. Κλείνουμε, δίνουμε σκυτάλι στον εορτάζοντα Σταύρο Κόλκα. Χρόνια του πολλά να είναι γερός. Οι πρωινοί τα φάγαν όλα, διαμαρτύρομαι, δεν πρόλαβα τίποτα. Όλα τα κουτιά που έφερε ο Σταύρος και έφερε αρκετά είναι πλέον άδεια. Δεν κατάλαβα αυτοί οι μπρούκλιδες οι πρωινοί πώς την έχουν δει. Δηλαδή μπορούν να αφήσουν ένα κομματάκι για μας τους βραδινούς. Μάλλον δεν μπορούνε. Και εγώ και ο Γιάννης ο Γιαννούλης τα κουτιά είδαμε. Τα άδεια. Τίποτα παραπάνω. Καλό βράδυ. Πρώτα ο Θεός, θα τα πούμε ως ώρα για μπλε την Τρίτη. Καθώς Δευτέρα δεν έχουμε εκπομπή. Λόγω του Άρης Λεβαδιακός για το πρωτάθλημα της Super League που πέφτει δυστυχώς πάνω στην ώρα μας. Ξεκινά στις 7. Να είστε καλά.